Λοιπόν, θα πάρω και εγώ τη σκυτάλη από εκεί που τελείωσε ο Χρήστος αυτή την πολύ ωραία ομιλία, έτσι που πάντα γίνεται ακόμα καλύτερη με τη φιλοσοφική χρειά των πραγμάτων, γιατί και η φιλοσοφία και η λογική πίσω από τα πράγματα έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε έτσι, το πιο τεχνικό κομμάτι της επιστήμης. Η δική μου ομιλία θα κρατήσει περίπου 20 με 30 λεπτά, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ. Και θα μιλήσω κυρίως για τέσσερα πράγματα συνολικά, τα οποία είναι καταρχάς η ιστορία πριν το χρονικό όριο από το οποίο ξεκίνησε ο Χρήστος, δηλαδή το πώς η ανατομία της λευκής ουσίας έφτασε σε αυτό που ξέρουμε σήμερα. Θα συνεχίσω λίγο με ένα πολύ μικρό σχόλιο για την θα λέγαμε νοητική υπόσταση της ανατομίας της λευκής ουσίας με βάση και αυτά τα οποία είπε ο Χρήστος και θα μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης με την ανατομία των βασικών δεματίων της λευκής ουσίας και κάποιων επιπλέον δεματίων που θα σχολιάσω πολύ σύντομα και εκτενέστερα θα σας μιλήσει ο Γιώργος Σκανδαλάκης. Φυσικά να πω ότι δεν θα μπορούσε κανένας να χωρέσει την ανατομία της λευκής ουσίας ούτε σε μισή ώρα, αλλά ούτε και σε ένα μήνα διδασκαλίας. Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πάρα πολλές ώρες στο εργαστήριο και πολλές ώρες μελέτης. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να σκιαγραφίσω, θα έλεγα, τις βασικές δομές τις οποίες θα συναντήσει κανείς στο ταξίδι αυτό στην μελέτη της λευκής ουσίας και να σας δώσω έτσι ένα εφαλτήριο, ένα έναυσμα για τα επόμενα μαθήματα και και το εργαστηριακό κομμάτι του μεταπτυχιακού, αλλά και την ενασχόληση με το εργαστήριο για όσους την επιλέξουν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο ιστορικό σχόλιο που αφορά την περίοδο πριν τον 20ο αιώνα και να πούμε ότι η μελέτη της ανατομίας του εγκεφάλου και κατ' επέκταση της λευκής ουσίας δεν είναι φυσικά μια καινούρια διαδικασία, αλλά χάνεται πολύ βαθιά στον χρόνο. Στην πραγματικότητα, η συστηματοποιημένη μελέτη της λευκής ουσίας αρχίζει τον 16ο αιώνα με τους μεγάλους ανατόμους της αναγέννησης, οι οποίοι ουσιαστικά παίρνουν τη σκυτάλη μετά από πολλούς αιώνες, μετά από την περίοδο της λεγόμενης κρίσης του όψιμου μεσαίωνα, κατά την οποία υπήρχε μια πλήρης πάυση της επιστημονικής δραστηριότητας, οι ανατόμοι λοιπόν τι κάνουν, παίρνουν ουσιαστικά τη σκυτάλη από την μεγάλη ελληνική σχολή του Ηρόφιλου, του Ερασίστρατου από την Αλεξάνδρεια, οι οποίοι περιέγραψαν πολύ, πολύ καλά την επιφανειακή ανατομία κάποιων δομών του εγκεφάλου, την ανατομία του κοιλιακού συστήματος και έδωσαν τα πρώτα εφαλτήρια, θα λέγαμε, για τη μελέτη της ευρύτερης ανατομίας. Το 16ο μετά Χριστόν αιώνα αρχίζει, θα λέγαμε, με αυτούς τους δύο μεγάλους ανατόμους, τον Γιώχαν Ντριάντερ και τον Ανδρέας Βεζάλιους, η πρώτη συστηματοποίηση της επιφανειακής σε πρώτη φάση ανατομίας. Ο Ντριάντερ ήταν ένας καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ, ο οποίος συστηματικά αρχίζει να καταγράφει τις έλικες και τις άβλακες του εγκεφάλου και είναι ένας από τους πρώτους που αρχίζει να σχεδιάζει αυτά που βλέπει στον ανθρώπινο εγκέφαλο, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Ο Βεζάλιος φυσικά γνωστός σε όλους, Φλαμανδός στην καταγωγή, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, στην έδρα της Ανατομίας και προσωπικός γιατρός του Καρόλου του Πέμπτου, συνεχίζει το έργο που δειλά άρχισε ο Ντριάντερ, καταγράφοντας πολύ πιο συστηματοποιημένα την επιφανειακή ανατομία. Το πραγματικό όμως ενδιαφέρον για τη λευκή ουσία του εγκεφάλου αρχίζει τον 17ο αιώνα, στην αυγή του 17ου αιώνα, με μεγάλους ανατόμους της εποχής, όπως ο Νικολάς Στενό, μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που κατέληξε στα τελευταία χρόνια της ζωής του να ασχολείται περισσότερο με τη θεολογία και λιγότερο με την ανατομία, αφήνοντας όμως ένα πολύ μεγάλο έργο στο κομμάτι της ανατομίας. Ο Μαλπίγκι, γνωστός σε όλους, ο οποίος είναι ο πατέρας της μικροσκοπικής ανατομίας και της φυσιολογίας, αλλά και ο Ρεϊμόν Βισένς, ο Γάλλος, από ένα χωριό της Γαλλίας, το Λεβιγκάνο, ο οποίος άφησε ένα σημαντικότατο στίγμα
στην ανατομία της λευκής ουσίας. Ο Βυσάνς ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε, εισήγαγε την ιδέα της προεπεξεργασίας των ημισφαιρίων πριν από την διατομή τους. Ήταν μια, θα λέγαμε, τεχνική πρώιμη του Κλίνγκλερ, κατά την οποία ο Βυσάνς εμβάπτιζε τα ημισφαίρια και στη συνέχεια τα εξέθετε σε υψηλές θερμοκρασίες προκειμένου να διαχωρίσει τη σύνδεση της λευκής ουσίας μεταξύ τους. Και όντως οι εικόνες που προσέφερε από την ανατομία των δωματίων της λευκής ουσίας ήταν αρκετά εντυπωσιακές για την εποχή και αποτέλεσαν το έναυσμα και το εφαλτήριο για τους επόμενους ανατόμους. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή την εποχή αρχίζει μία, θα λέγαμε, γενική αλλά πολύ καλά συστηματοποιημένη καταγραφή των μεγάλων δωματίων της λευκής ουσίας. Δηλαδή, είναι η εποχή κατά την οποία συναντάμε για πρώτη φορά τους όρους ημιοειδές κέντρο, ακτινοτός στέφανος, οβελιά στιβάδα. Είναι μεγάλες, θα λέγαμε, ομάδες δωματίων λευκής ουσίας, τις οποίες μακροσκοπικά περιγράφουν όλοι αυτοί οι ανατόμοι. Περνώντας το 18ο και τον 19ο αιώνα, θα λέγαμε ότι εκεί αρχίζει η περίοδος κατά την οποία η αρχιτεκτονική της λευκής ουσίας προσεγγίζεται με πολύ μεγάλη ευλάβεια και λεπτομέρεια και πλησιάζουμε πλέον πολύ στην γνώση της ανατομίας που έχουμε και σήμερα. Ανάμεσα στις πολύ σημαντικές προσωπικότητες που καταπιάστηκαν με την ανατομία της λευκής ουσίας ήταν ο Νορμανδός Βικ Νταζίρ, που πιθανώς γνωρίζετε από το δωμάτιο του Βικ Νταζίρ, που είναι το μαστιοθαλαμικό δωμάτιο. Ο Γερμανός Κρίστιαν Ρέιλ, ο οποίος πρωτοπεριέγραψε την Ίσο και το τοξοειδές δωμάτιο, αλλά και τον υπομέλα τόπο στην περιοχή του στελέχους. Και φυσικά δύο ανατόμοι που είναι ουσιαστικά οι πατέρες της μελέτης της λευκής ουσίας, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, που είναι ο Αυστριακός Θεόντορ Μέινερτ, πατέρας της νευροψυχιατρικής, και ο Ντεζερίν, ο οποίος μαζί με την σύζυγό του, την Ογκούστα, ουσιαστικά καθόρισαν την ανατομία της λευκής ουσίας για πάνω από έναν αιώνα. Ο Βικ Νταζίρ ήταν εκείνος που για πρώτη φορά εισήγαγε τον όρο δεμάτιο λευκής ουσίας ως ένα κλάστερ, ως μια ομάδα ενών λευκής που συγκλίνουν και δίνουν μια κοινή οδό, ας πούμε. Ο Ρέι ήταν αυτός ο οποίος καθιέρωσε την ορολογία κάψα, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, ως έσω κάψα, έξω κάψα, εξόδατη κάψα, ως μια δέσμη λευκής ουσίας, η οποία διέρχεται εν είδη καταράκτη μεταξύ των φλοϊκών και των υποφλοιωδών δομών. Και βέβαια, ο Μέινερτ, παράλληλα με τους δύο αυτούς κυρίως που ήταν σύγχρονοι του και εξαιρετικά σημαντικοί ανατόμοι, ο Κάρλ Μπούρνταχ από τη Λειψία, ο οποίος περιέγραψε το μόνιμο δεμάτιο στο νοτιό μυελό και την ανατομία των βασικών γαγκλίων, αλλά και ο Σπούρτσχάιμ, ήταν αυτοί οι οποίοι για πρώτη φορά περιγράφουν πολύ σημαντικά δεμάτια που μέχρι σήμερα μας απασχολούν, όπως είναι το προσαγώγιο, το αγκιστροειδές δεμάτιο, το τοξοειδές, αλλά και το άνω επίμηκες δεμάτιο. Στον Μέινερτ φυσικά αποδίδεται και η έως σήμερα ισχύουσα κατηγοριοποίηση των δωματίων σε συνδετικά, συνδεσμικά και προβολικά δωμάτια ανάλογα με την συνδεσιμότητα που εξυπηρετούν. Και βέβαια να πούμε ξανά και να κλείσουμε σιγά σιγά με την ιστορία ότι η παρακαταθήκη του Ντεζερίν και του Μέινερτ συνολικά αποτελεί τον κορμό της σύγχρονης μελέτης της λευκής ουσίας, καθώς οι εικόνες τους είναι εξαιρετικά εντυπωσιακές και θα λέγαμε ότι ομοιάζουν με τις εικόνες που βλέπει κανείς ένα σύγχρονο περιοδικό νευροανατομίας. Και φτάνοντας στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο κύριος Κουτσαρνάκης, για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το puzzle της ιστορίας, καταλήγουμε στον 20ο αιώνα με τον Γιώζεφ Κλίνγκλερ, ο οποίος τροποποιεί τις τεχνικές του Βυσάνς, τις τεχνικές του Μέινερτ και περιγράφει αυτή τη μέθοδο παρασκευής που βασίζεται σε τρία στάδια, την οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα για να παρασκευάσουμε και να επεξεργαστούμε τη λευκή ουσία των ημισφαιρίων. Ποια είναι η βάση και ο στόχος της μελέτης της λευκής ουσίας? Θα πω πολύ λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί νομίζω με κάλυψε απόλυτα ο Χρήστος.
Υπάρχει αυτή η τριαδική λοιπόν υπόσταση της μελέτης της ανατομίας της λευκής ουσίας, στην οποία το πρώτο θεμέλιο είναι η περιγραφή της τοπογραφικής και της εσωτερικής ανατομίας, αλλά και της συνδεσιμότητας των δεματίων. Αυτός είναι ο πυρήνας. Το δεύτερο θεμέλιο είναι η συσχετιστική ανατομία, δηλαδή το να αντιληφθεί κανείς ποια είναι η 3D ανατομία των δεματίων μέσα στο ημισφαίριο. Και αυτό είναι η βάση της μικροχειρουργικής ανατομίας, γιατί θα βοηθήσει τον νευροχειρουργό να πλοηγηθεί στον εγκέφαλο, ακόμα και αν δεν μπορεί να δει με τα μάτια του αυτά τα οποία γνωρίζει, γιατί μπορεί να τα φανταστεί, γιατί τα έχει δει στο εργαστήριο, τα έχει δει στο ημισφαίριο. Και τέλος, η μελέτη της λευκής ουσίας ολοκληρώνεται με την λειτουργική ανατομία, η οποία είναι ουσιαστικά και η κορονίδα όλης αυτής της διαδικασίας, γιατί η λειτουργία είναι αυτή που τελικά μας αφορά περισσότερο σαν επιστήμονες. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι τα τρία αυτά βήματα διεκπεραιώνονται ταυτόχρονα, αλλά και ξεχωριστά την ίδια στιγμή. Πώς μελετάμε ένα δεμάτιο, καταγράφουμε την τοπογραφική του ανατομία, την ενδογενή του ανατομία και τη συνδυσιμότητα, δηλαδή τις καταλήξεις του στις φυλικές περιοχές. Στη συνέχεια το αντιπαραβάλλουμε στα δεμάτια τα οποία βρίσκονται κοντά, αλλά και στην επιφανειακή ανατομία, ώστε να έχουμε έναν νοητικό χάρτη του πού βρίσκεται αυτό το δεμάτιο, κοντά σε ποιες περιοχές, πώς κινείται στην υποφλοιώδη λευκή ουσία. Και τελικά καταλήγουμε στην λειτουργία, η οποία λειτουργία και αυτή διεκπεραιώνεται σε 4 επιμέρους στάδια. Το πρώτο είναι το συσχετιστικό μοντέλο για το οποίο σας μίλησε ο Χρήστος, το οποίο είναι μια θεωρητική διαδικασία κατά την οποία ουσιαστικά τι κάνουμε. Λέμε ότι το δεμάτιο αυτό συνδέει αυτήν και αυτήν την περιοχή, αυτή η περιοχή έχει αυτή τη λειτουργία, η δεύτερη περιοχή έχει αυτή τη λειτουργία, άρα σε ένα νοητό επίπεδο προσεγγίζουμε ποια είναι η πιθανή λειτουργία που εξυπηρετεί το δεμάτιο. Το δεύτερο βήμα φυσικά είναι η λειτουργική απεικόνηση, οι απλές λειτουργικές απεικονίσεις με λειτουργικές μαγνητικές, κατά τις οποίες μπορεί κανείς αδρά να δει ποια είναι η λειτουργία των φυλικών περιοχών. Οι πιο πολύπλοκες λειτουργικές απεικονίσεις με μελέτες συνενεργοποίησης, τις οποίες ουσιαστικά κανείς μπορεί να αντιληφθεί την υπόσταση των διαφόρων δικτύων που λειτουργούν κατά τη διεκπεραίωση λειτουργιών. Και τελικά η online, θα λέγαμε, η real-time παρακολούθηση των λειτουργιών που γίνεται στο χειρουργείο κατά τη διάρκεια των ενεγρηγόρσης κρανιοτομιών. Πάμε λοιπόν, ολοκληρώνοντας όλα αυτά, να δούμε έτσι αδρά την ανατομία των βασικών δεματίων της λευκής ουσίας, τα οποία θα σας απασχολήσουν κατά τη συνέχεια του μεταπτυχιακού. Και θα το κάνουμε αυτό σε μία έτσι βήμα προς βήμα προσέγγιση, όπως αυτή που θα δείτε στο εργαστήριο, πρώτα ξεκινώντας με την εξωτερική επιφάνεια του ημισφαιρίου και στη συνέχεια με την εσωτερική επιφάνεια. Συνολικά τα βασικά δεμάτια με τα οποία θα έρθει κανείς σε επαφή κατά την πρώιμη ενασχόλησή του με τη μελέτη της λευκής ουσίας είναι 12. Και παρασκευάζονται με αυτά τα εργαλεία που βλέπετε εδώ πέρα, τα οποία χρησιμοποιούμε αντί για την κλασική ξύλινη σπάτουλα που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στην βιβλιογραφία, γιατί προσομοιάζουν καλύτερα, θα λέγαμε, τις συνθήκες της μικροχειρουργικής, αυτό που κανείς μπορεί να κάνει στο χειρουργείο. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτήν εδώ την εικόνα του ημισφαιρίου, που είναι η πρώτη που θα συναντήσει κανείς παίρνοντας τον εγκέφαλο στα χέρια του. Είναι μια εικόνα στην οποία βλέπει κανείς ότι οι άβλακες και οι έλικες δεν είναι απόλυτα σαφείς. Γιατί καλύπτονται από την αρχνοειδή μήνυγκα και τα αγγεία. Αυτό είναι ένα στάδιο κατά το οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει την Παρασκευή και θα πρέπει προτού προχωρήσει παρακάτω να αφαιρέσει αυτές τις δομές, την αραχνοειδή μήνυκα και τα αγγεία των ημισφαιρίων, για να πάρει αυτήν εδώ την πολύ καθαρή εικόνα της επιφανειακής ανατομίας. Μία παρένθεση σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι σε όλες τις μελέτες της λευκής ουσίας η καταγραφή της επιφανειακής ανατομίας και της συνδεσιμότητας γίνεται με βάση τις περιοχές αυτές εδώ, τις οποίες το 1909 εισήγαγε ο Γερμανός Κορβινιανός Μπρόντμαν, οι οποίες είναι περιοχές βασιζόμενες στην κύτταρο αρχιτεκτονική, αλλά και την λειτουργία τελικά των φλοιικών επίκεντρων του εγκεφάλου. Επιστρέφοντας όμως στην επιφανειακή ανατομία, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε στο προηγούμενο μάθημα, τη σχισμή του Σίλβιους, την άνω και την κάτω με τοπία έλικα,
το σύμπλεγμα της πρόσθεσης κεντρικής, της κεντρικής και της ισοπίστειας κεντρικής άβλακας, τα τμήματα της κάτω μετωπίας έλικας, την τριγωνική και την καλυπτρική μοίρα, την πρόσθεα και οπίστεια κεντρική έλικα, τη μέση μετωπία έλικα, την διαβρεγμάτιο άβλακα στην περιοχή του βρεγματικού λοβού, που όπως είπαμε χωρίζει την περιοχή αυτή σε άνω και κάτω βρεγματικό λόβιο, καθώς και τις άβλακες του κροταφικού λοβού, την άνω και την κάτω κροταφική άβλακα, οι οποίες χωρίζουν τις τρεις επιμέρους έλικες, την άνω, τη μέση και την κάτω κροταφική έλικα. Γιατί, ξαναεπαναλαμβάνω αυτά τα πράγματα, γιατί είναι, όπως είπαμε, η πηξίδα για να πλοηγηθεί κανείς στην εντοβάθμια ανατομία. Πρέπει σε κάθε βήμα παρασκευής της λευκής ουσίας να μπορεί κάποιος να αντιπαραβάλει την επιφανειακή ανατομία, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα την ανατομία. Αφαιρώντας τον φλοιό, βλέπει κανείς αυτή εδώ την πολύ ωραία εικόνα που μοιάζει με κοράλι, στην οποία αυτό που επικρατεί είναι αυτές οι βραχίες συνδέσεις της επιφάνειας των ημισφαιρίων που ονομάζονται U-fibers και δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις βραχύτερες, από τα βραχύτερα συνδετικά δεμάτια του ημισφαίριου που ουσιαστικά συνδέουν παρακείμενες περιοχές. Και σε αυτό το επίπεδο οι επιφανειακές δομές φυσικά είναι εμφανείς, οι σχισμοί του Σίλβιους, οι μοίρες της κάτω μετωπίας έλικας, το επίπεδο της πρόσθειας και της οπίστειας κεντρικής έλικας, η μέση μετωπία έλικα. Αφαιρώντας κανείς τα επιφανειακά U-fibers, αρχίζει να έρχεται σε επαφή με μια πιο καλά οργανωμένη, έτσι και πιο κομψή, θα λέγαμε, αρχιτεκτονική, και η πρώτη φυσικά δομή που συναντά κανείς, για την οποία πιθανώς έχετε ακούσει και θα ακούσετε πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με τη λευκή ουσία, είναι αυτή εδώ η δομή, το άνω επίμηκες δεμάτιο, το οποίο το συναντά κανείς κατά προσέγγιση στο επίπεδο της μέσης και της κάτω μετωπίας έλικας. Το δεμάτιο αυτό αποτελείται στην πραγματικότητα από πολλές επιμέρους ομάδες ινών, και αυτός είναι ο λόγος που έχει μελετηθεί και έχει ξαναμελετηθεί στη βιβλιογραφία, παρόλο που φαινομενικά φαίνεται απλό. Και υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πολλές φορές και σύγχυση όσον αφορά την ανατομία του. Τελικά θα μπορούσε κανείς να τα συνοψίσει ως εξής. Το άνω επίμηκες δεμάτιο αποτελείται από ένα οριζόντιο ή πρόσθετο τμήμα και ένα οπίσθιο τμήμα. Το οριζόντιο τμήμα με τη σειρά του διαχωρίζεται σε ένα ραχιαίο τμήμα, το οποίο ονομάζεται στη βιβλιογραφία και SLF2, η δεύτερο τμήμα του άνω επιμήκους δεματίου, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο της μέσης μετωπίας έλικας, και ένα κάτω τμήμα, το οποίο ονομάζεται SLF3 και βρίσκεται, αγκαλιάζει, θα λέγαμε, την καλύπτρα. Ενώ υπάρχει και το κάθετο τμήμα, το οποίο είναι το οπίσθιο. Το μεν πρώτο, το SLF2, συνδέει το κάτω βρεγματικό λόβιο με τον πλάγιο ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό και συμμετέχει ουσιαστικά σε διεργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την χωρική προσοχή, τις οπτικοχωρικές διεργασίες, δηλαδή την αντίληψη της θέσης των αντικειμένων ή του σώματος στο χώρο, ενώ το δεύτερο, το SLF3, συνδέοντας το κάτω βρεγματικό λόβιο, την επιχείλιο έλικα με τον κοιλιακό προκινητικό φλοιό, σχετίζεται με την άρθρωση του λόγου, με το φωνολογικό στοιχείο του λόγου και ίσως και με την ενεργό μνήμη. Τώρα, το κάθετο τμήμα είναι αυτό το οποίο συνδέει το κάτω βρεγματικό λόβιο και συγκεκριμένα τη γωνιώδη έλικα, ξεκινάει δηλαδή από αυτήν εδώ την περιοχή και καταλήγει στον οπίσθιο κροταφικό λοβό και σχετίζεται με την αντίληψη του προφορικού λόγου και την κατανόηση των συλλαβών. Με την αφαίρεση του οριζοντίου και του κάθετου τμήματος του άνω επιμήκους δεματίου, δηλαδή του επιφανειακού τμήματος του δεματίου αυτού, συναντά κανείς ένα δεμάτιο fast track, δηλαδή ένα δεμάτιο το οποίο δεν δίνει ενδιάμεσες συνδέσεις, αλλά συνδέει άμεσα τον κοιλιακό, κινητικό και προκινητικό φλοιό με το οπίσθιο τμήμα του κροταφικού λοβού και την περιοχή του Βέρνικε. Και τι κάνει αυτό το δεμάτιο, που ονομάζεται τοξοειδές δεμάτιο? Συμμετέχει στην οργάνωση της σύνταξης του λόγου στο επικρατές ημισφαίριο και της προσοδείας, θα λέγαμε, του λόγου στο μη επικρατικό ημισφαίριο.
Τώρα, αν κανείς αφαιρέσει τη μέτωπο πνευματική καλύπτρα, συναντά αρχικά την νήσο που περιγράψαμε εκτενώς στο προηγούμενο μάθημα με τα διάφορα τμήματά της, την κεντρική άβλακα της νήσου, τις οπίσθιες μακρές έλκες, τις βραχίες έλκες μπροστά, τον ουδό της νήσου και την κορυφή της νήσου. Αν κανείς αφαιρέσει το οριζόντιο τμήμα του άνω επιμήκους δωματίου, αποκαλύπτεται ένας καταράκτης συνών, ο οποίος έχει φορά από την επιφάνεια από το άνω τμήμα του ημισφαιρίου προς τον κεντρικό πυρήνα, ο οποίος αποτελεί αυτό που ονομάζουμε αρχικά ημιοειδές κέντρο και χαμηλότερα ακτινοτό στέφανο. Είναι αυτές εδώ οι ίνες που απεικονίζονται με πράσινο. Τώρα, εδώ θα πρέπει κανείς να κατανοήσει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτές οι ίνες αποτελούν ουσιαστικά το ίδιο σύστημα, το οποίο παίρνει διαφορετικές ονομασίες σε κάθε επίπεδο. Έτσι λοιπόν, αν χωρίσουμε τρία επίπεδα, ένα επίπεδο πάνω από τις πλάγιες κοιλίες, ένα επίπεδο ανάμεσα στις πλάγιες κοιλίες και τα βασικά γάγγλια και ένα επίπεδο κάτω από τα βασικά γάγγλια, συναντά λοιπόν κανείς τρεις ομάδες ινών που ουσιαστικά είναι η μία συνέχεια της άλλης. Ψηλότερα είναι αυτό που ονομάζουμε ημιοειδές κέντρο, το οποίο στο επίπεδο των πλαγίων κοιλιών ονομάζεται ακτινοτός στέφανος και κάτω από το επίπεδο των κοιλιών μεταξύ των βασικών γαγκλίων, του φακοειδούς πυρήνα και του κερκοφόρου πυρήνα και του θαλάμου, ονομάζεται έσω κάψα ή έξω κάψα ανάλογα με την περιοχή. Αν κανείς τώρα αφαιρέσει το κάθετο τμήμα σε αυτήν εδώ την περιοχή του άνω επιμήκους δωματίου, συναντά ένα σύστημα ινών με οπισθιοπρόσθετη πορεία που ονομάζεται οβελιά στη βάδα. Οι ίνες αυτές αποτελούνται από πολλά επιμέρους συστήματα, τα οποία θα τα δούμε στην πορεία, θα τα συνθέσουμε λίγο σαν puzzle. Τώρα, αφαιρώντας το φλοιό της νήσου σε αυτήν την περιοχή, ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα U-fibers της νήσου, την πολύ επιφανειακή λευκή ουσία της νήσου που αποτελεί ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε εξώτατη κάψα, ένα πολύ λεπτό στρώμα λευκής ουσίας. Και υπό την εξώτατη κάψα αποκαλύπτονται η έξω κάψα με κίτρινο, οι ίνες αυτές οι οποίες έχουν φορά πάλι από πάνω προς τα κάτω και συγκλίνουν προς το κέντρο του ημισφαιρίου, καθώς και το κέλυφος, το οποίο κέλυφος τι είναι ουσιαστικά, είναι ο εξωτερικότερος των πυρήνων των βασικών γαγκλίων, ο οποίος ουσιαστικά εμφανίζεται ως νησίδες φαιάς ουσίας μέσα στις ίνες της έξω κάψας. Τώρα, κάτω από το επίπεδο του πρωτυχίσματος, συναντά κανείς δύο μεγάλα συνδετικά δεμάτια, που είναι το κάτω με το ποινιακό δεμάτιο, το λεγόμενο IFOF, και το αγκιστροειδές δεμάτιο. Σε όρους επιφανειακής ανατομίας θα λέγαμε ότι το όριο των δύο αυτών δεματίων, επειδή είναι στην πραγματικότητα συγκλίνουν, είναι η κορυφή της νήσου. Το μεν κάτω με το ποινιακό δεμάτιο συνδέει τον κοιλιακό έξωπρο με το πιαίο φλοιό ή περιοχή 47 κατά Broadman με περιοχές του οπίσθιου κρεταφικού λοβού και του ηνιακού λοβού, απαρτιώνοντας ουσιαστικά λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με τη σημασιολογική φύση της γλώσσας, δηλαδή το να καταλαβαίνουμε τι είναι κάτι, ενώ το αγκιστροειδές δεμάτιο συνδέει το μέτωπο κονχικό φλοιό με τον έσω κροταφικό λοβό, με τις περιοχές του έσω κροταφικού λοβού, και ουσιαστικά συμμετέχει σε διεργασίες που έχουν σχέση με τη μάθηση, τη μνήμη, αλλά και την σύνδεση, θα λέγαμε, της συναισθηματικής υπόστασης του ατόμου με μνημονικές πληροφορίες, το πώς επενδύουμε συναισθηματικά τη μνήμη μας. Αφαιρώντας τώρα τμήμα της έσω κάψας, συναντά κανείς το κέλυφος της οχράς σφαίρας, το οποίο έχει αυτή την χαρακτηριστική έτσι μελανή υφή και τη σκληρή σύσταση. Πάλι το κάτω με το ποινιακό και το αγκιστροειδές δεμάτιο εδώ με λευκό και με κίτρινο. Και το κέλυφος με γκρι. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί κανείς να δει πολύ ωραία πώς οι ίνες του ακτινοτού στεφάνου κατέρχονται για να σχηματίσουν, να βυθιστούν κάτω από τα βασικά γάγγλια και να σχηματίσουν αυτό που ονομάζουμε έσω κάψα. Η έσω κάψα γίνεται πλέον εμφανής μετά την αφαίρεση της οχράς σφαίρας,
Εδώ φαίνεται πολύ ωραία πλέον ο προσανατολισμός των ινών που συγκλίνουν για να καταλήξουν τελικά στο εγκεφαλικό σκέλος. Και πάμε σε ένα επόμενο βήμα, στο οποίο έχει αφαιρεθεί πλέον το κάτω με το ποινιακό δεμάτιο και το αγκιστροειδές, έτσι ώστε να αποκαλύψουν μια δομή εδώ, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ εντυπωσιακή στο πραγματικό ημισφαίριο, που δεν είναι άλλη από τον πρόσθετο σύνδεσμο. Τι είναι ο πρόσθετος σύνδεσμος? Ο πρόσθετος σύνδεσμος είναι ένα συνδεσμικό δεμάτιο, το οποίο συνδέει περιοχές των δύο ημισφαιρίων που περιλαμβάνουν τους πυρήνες του διαφανούς διαφράγματος, τους αμυγδαλοειδείς πυρήνες, την περιοχή του κροταφικού πόλου και ευρύτερα του κροτάφου και ολόκληρη την περιοχή του ενδορυνικού φλοιού, δηλαδή της παραϋποκάμπιας, έλικας και του έσω τμήματος του κροταφικού πόλου. Κοιλιακά του πρόσθετου συνδέσμου υπάρχει μια δομή που μακροσκοπικά δεν είναι πολύ καλά εμφανής, που ονομάζεται βασικός πυρήνας του Maynard ή ανώνυμη ουσία και αποτελεί ένα βασικό χοληνεργικό πυρήνα του εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Τώρα πάμε να δούμε αυτό που τόσες φορές μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει και είναι η έσω κάψα. Στο επίπεδο αυτό μπορεί κανείς να δει στην ολότητά της την έσω κάψα, είναι όλη αυτή εδώ η επισημασμένη με κόκκινο δομή, η οποία στην πραγματικότητα αποτελείται από 5 επιμέρους τμήματα, τα οποία πιθανόν έχετε ακούσει, τουλάχιστον τα 3 από αυτά. Το πρώτο είναι το πρόσθετο σκέλος της έσω κάψας, το οποίο εδώ σε μια εγκάρσια διατομή μεταξύ των βασικών γαγκλίων και της νήσου μπορεί να συναντήσει εδώ, ανάμεσα στο φακοειδή πυρήνα και την κεφαλή του κερκοφόρου. Το γόνι της εσωκάψας, το οποίο συναντάται εδώ στη γωνία ακριβώς που κάνει ο φακοειδής πυρήνας απέναντι από το μετωπιαίο κέρας της πλάγιας κοιλίας, και το πίστιο σκέλος της εσωκάψας που συναντάται μεταξύ του φακοειδούς πυρήνος εξωτερικά και του θαλάμου εσωτερικά. Εκτός από αυτά τα 3 πολύ γνωστά τμήματα της εσωκάψας, υπάρχει και ένα όπιστο φακοειδικό τμήμα της εσωκάψας, το οποίο ονομάζεται έτσι γιατί βρίσκεται ακριβώς πίσω από το φακοειδή πυρήνα, και ένα υποφακοειδικό τμήμα, το οποίο βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των βασικών γαγκλίων. Ποιος είναι ο ρόλος των τμήματων αυτών? Το πρόσθετο σκέλος της έσω κάψας ουσιαστικά περιλαμβάνει ίνες μέτωπο θαλαμικές, αυτές που ονομάζουμε πρόσθετο θαλαμικό σκέλος, ίνες που συνδέουν το μετωπιαίο λευό με το ραβδωτό σώμα και τον κερκοφόρο πυρήνα, και γενικότερα ίνες που καταλήγουν στα βασικά γάγκλια από το μετωπιαίο λευό. Το γόνι της έσω κάψας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό λειτουργικά, είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει τις φλοιοπρομικικές ίνες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εύρωση των πυρήνων των εγκεφαλικών συζυγιών. Το πίστιο σκέλος είναι αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει αυτό που ονομάζουμε φλοιονοτιαία οδό, δηλαδή τις ίνες του κινητικού συστήματος, οι οποίες κατέρχονται προς τον νοτιαίο μυελό. Το όπιστο φακοειδικό τμήμα της έσω κάψας περιλαμβάνει το μέσο και το πίστιο τμήμα της οπτικής ακτινοβολίας, θα το δούμε λίγο αργότερα, και ίνες οι οποίες από τον βρεγματικό και τον ινιακό λοβό καταλήγουν στη γέφυρα και τον προμήκη. Και το υποφακοειδικό τμήμα είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει το πρόσθετο σκέλος της οπτικής ακτινοβολίας, αυτό που ονομάζεται αγγείλη του Μέγερ, και είναι οι οποίες από τον κροταφικό λοβό καταλήγουν σε χαμηλότερες δομές του ημισφαιρίου. Πλησιάζοντας προς τον κεντρικό πυρήνα και μετά την πλήρη αφαίρεση της οβελιαίας στιβάδας και της εσωκάψας, μπορεί κανείς να δει αυτές εδώ τις ίνες, οι οποίες έχουν μία απορία από πάνω προς τα κάτω και αποτελούν το ταπίτιο. Είναι ίνες οι οποίες προέρχονται από το Μεσολόβιο και αγκαλιάζουν σαν κουρτίνα το κοιλιακό σύστημα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς από κάτω, το τρίγωνο της πλάγιας κοιλίας. Και βέβαια, σε αυτό το επίπεδο είναι εμφανής ο θάλαμος και ο κερκοφόρος πυρήνας. Τώρα, μιλήσαμε για αυτό εδώ το δεμάτιο που ονομάζεται οβελιαία στιβάδα, το οποίο είπα ότι δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο σύστημα ινών. Για να το κατανοήσουμε όμως, θα έπρεπε πρώτα να παρουσιάσουμε όλα αυτά τα δεμάτια των προηγούμενων διαφανειών και πάμε να τα συνθέσουμε τώρα. Από τι αποτελείται λοιπόν αυτή η οβελιαία στιβάδα? Αποτελείται από ίνες οι οποίες προέρχονται από τον πρόσθετο σύνδεσμο και κινούνται προς τον ινιακό λοβό, από ίνες οι οποίες ανήκουν στην έσω κάψα και συγκεκριμένα στο όπιστο και υποφακοειδικό τμήμα της, άρα περιλαμβάνει και ίνες της οπτικής ακτινοβολίας,
είναι στο κάτω μετωποενιακού δωματίου που ξεκινά από τον προμετωπιό φλοιό για να καταλήξει στις συνειακές περιοχές, είναι στις έξω κάψας και είναι στο κάτω επιμήκους δωματίου. Τώρα, τι είναι το κάτω επιμήκες δωμάτιο? Είναι ένα δωμάτιο το οποίο συναντά κανείς στη βασική επιφάνεια του ημισφαιρίου. Πάμε να δούμε λίγο την επιφανειακή ανατομία. Έχουμε την παράπλευρη άβλακα, την ίνιο-κροταφική άβλακα, ανάμεσά τους την ατρακτοειδή έλικα και ακριβώς κάτω από την ατρακτοειδή έλικα συναντά κανείς αυτήν εδώ τη δομή που είναι το κάτω επίμηκες δωμάτιο που συνδέει περιοχές του κροταφικού πόλου με τον ηνιακό λοβό και το οποίο κάτω επίμηκες δωμάτιο συμμετέχει σε αυτό που ονομάζουμε κοιλιακό οπτικό σύστημα που έχει σχέση με την αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων. Πολύ γρήγορα στην έσω επιφάνεια του ημισφαιρίου αναγνωρίζει κανείς και πάλι την άβλακα αυτή εδώ, τη χαρακτηριστική που είναι η άβλακα του προσαγωγείου με τον επιχείλιο κλάδο της, η βρέγματοηνιακή άβλακα, η πληκτρέα σχισμή, η έλικα του προσαγωγείου που σχηματίζει αυτό το χαρακτηριστικό σε, το προσφινοειδές λόβιο και το σφινοειδές λόβιο. Και φυσικά εδώ το μεσολόβιο. Αν αφαιρέσει κανείς αντίστοιχα με την εξωτερική επιφάνεια των εφλοιών, συναντά και πάλι τα U-fibers αυτά της εσωτερικής επιφάνειας του ημισφαιρίου, αλλά και αυτήν εδώ την δομή, η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από την έλικα του προσαγωγείου, η οποία ονομάζεται προσαγώγιο. Είναι το δωμάτιο το οποίο ονομάζεται προσαγώγιο. Το προσαγώγιο αδρά διαχωρίζεται σε ένα άνω βραχίωνα και σε έναν κάτω βραχίωνα, οι οποίοι διαχωρίζονται στο επίπεδο του ισθμού, τον οποίο είχαμε περιγράψει στο μάθημα της επιφανειακής ανατομίας. Στην πραγματικότητα, το προσαγώγιο είναι ένα πολύ πολύπλοκο δωμάτιο, το οποίο συνεχίζει να μελετάται έως σήμερα και αποτελείται από πολλά επιμέρους τμήματα. Αδρά θα μπορούσε να το χωρίσει κανείς σε ένα πρόσθετο τμήμα, σε ένα μέσο τμήμα και σε ένα οπίσθιο τμήμα, τα οποία συνδέουν το μεν πρόσθιο περιοχές του προμετωπιαίου, του έσω προμετωπιαίου φλοιού και του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγείου και ουσιαστικά εμπλέκονται με συναισθηματικές διεργασίες. Ένα μέσο τμήμα το οποίο συνδέει κινητικές και προκινητικές περιοχές με το προσφινοειδές λόβιο και σχετίζεται με την οργάνωση της κίνησης και την προσαρμογή της με βάση εξωγενείς πληροφορίες οπτικοχωρικού τύπου και ένα οπίσθιο τμήμα το οποίο συνδέει το προσφινοειδές λόβιο με την παραϋποκάμπιο έλικα, τον υπόκαμπο και τον εγκρονικό φλοιό που σχετίζεται με γνωσιακές λειτουργίες, με την προσοχή, με την ενεργό μνήμη και με διαδικασίες οπτικοχωρικής αντίληψης. Μετά την αφαίρεση του προσαγωγείου, συναντά κανείς αυτές τις ίνες εδώ που ακτινοβολούν κατά μήκος του ημισφαιρίου, που δεν είναι κάτι άλλο από τις ακτινοβολίες του μεσολοβίου, δηλαδή τις ίνες οι οποίες συνδέουν το ένα ημισφαίριο με το άλλο, οι οποίες στο πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα τους σχηματίζουν αυτές τις δύο πολυχαρακτηριστικές δομές που αποτελούν το μείζον και το έλασον δίκρανο του μεσολοβίου. Είναι οι μετωπιές και οι ηνιακές αντίστοιχα ακτινοβολίες του μεσολοβίου. Και πάλι σε αυτή την άποψη του ημισφαίριου είναι εμφανές το κάτω επίμηκες δωμάτιο. Τώρα, μετά την αφαίρεση του χοροειδούς πλέγματος και του κάτω βραχίωνα του προσαγωγείου, συναντά κανείς το επένδυμα της πλάγιας κοιλίας και αφού αφαιρέσει και το επένδυμα, συναντά την φαιά ουσία αφενός του κερκοφόρου πυρήνα και προς τα πίσω τις ίνες του ταπιτίου που είδαμε και προηγουμένως στην εξωτερική άποψη του ημισφαιρίου. Σε αυτήν εδώ τη βασική άποψη του ημισφαιρίου και στο ίδιο πάλι στάδιο συναντά κανείς αυτές τις πολύ χαρακτηριστικές ίνες οι οποίες ξεκινάνε από την περιοχή του έξω γονατόδου σώματος, εδώ είναι το πίστη επιφάνεια του θαλάμου, αυτό που ονομάζουμε προσκέφαλο, το έξω γονατόδες σώμα και οι ίνες αυτές οι οποίες καταλήγουν στο κάτω μέρος της πληκτρέας σχισμής και αποτελούν το πρόσθετο σκέλος της οπτικής ακτινοβολίας. Το μέσο και το πίστιο σκέλος της οπτικής ακτινοβολίας, όπως είδαμε προηγουμένως, είναι ορατά στην εξωτερική παρασκευή του ημισφαιρίου ως τμήματα της οβελιαίας στιβάδας.
Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά δεμάτια τα οποία παρασκευάσαμε και συναντήσαμε, το άνω επίμηκες δεμάτιο, το τοξοειδές δεμάτιο, το, η έσω κάψα με τα επιμέρους τμήματά της, το ημιοειδές κέντρο και ο ακτινωτός στέφανος, η οβελιαία στη βάδα με τα 5 επιμέρους τμήματα. Τα δύο αυτά γειτονικά δεμάτια, το κάτω με το ποινιακό και το αγκιστροειδές δεμάτιο. Ο πρόσθιος σύνδεσμος, το κάτω επίμηκες δεμάτιο. Το μεσολόβιο με τις ακτινοβολίες του και τα δίκρανα, το μείζον και το έλασον δίκρανο. Το προσαγώγιο με τον άνω και τον κάτω βραχίωνα. Και τα τρία σκέλη της οπτικής ακτινοβολίας. Από πλευρά συνδεσιμότητας, τα δεμάτια αυτά χωρίζονται σε τρεις ομάδες, θα μπορούσε κανείς να πει. Είναι τα συνδετικά δεμάτια που συνδέουν περιοχές του ίδιου ημισφαιρίου, φιλικές περιοχές του ίδιου ημισφαιρίου. Είναι τα συνδεσμικά δεμάτια τα οποία συνδέουν περιοχές του ενός ημισφαιρίου με περιοχές του άλλου ημισφαιρίου και είναι ουσιαστικά το μεσολόβιο και ο πρόσθετος σύνδεσμος και είναι τα προβολικά δεμάτια όπως είναι η έσω κάψα, ο ακτινωτός στέφανος, τα οποία συνδέουν περιοχές του φλοιού με κατώτερες περιοχές του εγκεφάλου όπως είναι το στέλεχος. Επίσης, αδρά, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε εδώ στην ανατομολειτουργική ταξινόμηση των δεματίων, η οποία για τη λειτουργία της γλώσσας, της όρασης και της ακοής, ακολουθεί ένα κοινό πρότυπο που είναι το πρότυπο των δύο οδών, για το οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενα μαθήματα εκτενέστερα. Υπάρχει λοιπόν μια ραχιαία και μια κοιλιακή οδός σε όλα αυτά τα δίκτυα. Για το μεν λόγο η ραχιαία οδός κινείται πάνω από την άβλακα του, πάνω από τη σχισμή του Σίλβιους και εξυπηρετεί κινητικές παραμέτρους που έχουν σχέση με την άρθρωση και την εκφορά του λόγου, καθώς και με τη συλλαβοποίηση. Ενώ η κοιλιακή οδός σχετίζεται με την σημασιολογική φύση του λόγου. Στην κοιλιακή οδό κατ' εξοχήν ανήκει το κάτω με το ποινιακό δεμάτιο. Για τη δε οπτική οδό, το ραχιαίο δίκτυο έχει πληροφορίες οι οποίες έχουν σχέση με οπτικοχωρική πληροφορία, δηλαδή το πού βρίσκεται κάτι στο χώρο, ενώ η κοιλιακή οδός έχει πληροφορίες που έχουν σχέση με τη φύση, τη χρήση και την αναγνώριση των αντικειμένων. Τώρα, πάρα πολύ γρήγορα εδώ θα περάσω αυτά τα δεμάτια, για να δώσω το λόγο στον Γιώργο το Σκανδαλάκη που θα σας μιλήσει πιο εκτενώς. Είναι κάποια από τα δεμάτια τα οποία έχουμε παρασκευάσει στο εργαστήριο τα τελευταία χρόνια και σας τα δείχνω για να αντιληφθείτε ότι στην πραγματικότητα η μελέτη της λευκής ουσίας είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά πιο πολύπλοκη από αυτό που βλέπει κανείς έναν βασικό οδηγό παρασκευής της λευκής ουσίας. Το πρώτο από τα δεμάτια αυτά ονομάζεται ραχιαίο τμήμα του άνω επιμήκους δεματίου και αφορά το λεγόμενο SLF1. Μιλήσαμε προηγουμένως για το SLF2 και το SLF3. Όμως δεν συναντήσαμε πουθενά το SLF1. Και αυτό γιατί το SLF1 είναι ένα δεμάτιο το οποίο μεν για πρώτη φορά περιγράφηκε το 1984 από τον Πεντρίδη και τον Παντία, αλλά παρέμεινε πολύ ασαφώς περιγεγραμμένο για τα επόμενα χρόνια. Και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ανατομία του. Αναδείξαμε πολύ ωραία το δεμάτιο αυτό ως ένα σύστημα ινών το οποίο έχει αυτό το χαρακτηριστικό σχήμα S και εντοπίζεται στην έσω επιφάνεια του ημισφαιρίου. Το SLF1 είναι ουσιαστικά ένα δεμάτιο το οποίο συνδέει πολλές επιμέρους περιοχές που περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις περιοχές 5, 7, 4, 6, 8, 9 και 32 κατά Μπρόντμαν, δηλαδή το προσφινοειδές λόβιο, τον σωματοαισθητικό φλοιό, τον κινητικό και προκινητικό φλοιό, την επικουρική κινητική περιοχή και την πρόσθια έλικα του προσαγωγείου και το οποίο μπορεί να χωριστεί αδρά σε δύο τμήματα, ένα πρόσθιο και ένα οπίσθιο τμήμα. Και θα μπορούσε κανείς να πει έτσι συνοπτικά ότι είναι ένα δεμάτιο το οποίο συνδέοντας τον κινητικό και προκινητικό φλοιό με το βρεγματικό λοβό συμμετέχει σε λειτουργίες οι οποίες έχουν σχέση με την οργάνωση της κίνησης και την βελτίωση των κινητικών προτύπων με βάση οπτικοχωρικές πληροφορίες που παίρνει κανείς από το περιβάλλον.
Το σημαντικό σε αυτή τη μελέτη ήταν να διαχωρίσουμε το SLF1 από το προσαγωγείο, καθώς είναι δύο πολύ γειτονικά δεμάτια και στην πραγματικότητα δεν ήταν σαφές αρχικά αν οι ίνες των δύο δεματίων συμπλέκονται ή όχι. Και το δεύτερο ήταν να δούμε την τοπογραφία του SLF1 που φαίνεται εδώ με κίτρινο σε σχέση με τα άλλα δύο τμήματα του SLF, το SLF2 και το SLF3, για να αποκαλύψουμε τελικά ότι στην πραγματικότητα είναι ένα εντελώς διαφορετικό δεμάτιο. Ένα δεύτερο πολύ ενδιαφέρον δεμάτιο είναι αυτό εδώ το οποίο ονομάζεται μέτωπο κερκοφόρο δεμάτιο, το οποίο αποτελεί τμήμα του εξωπυραμιδικού, θα λέγαμε, συστήματος, το οποίο περιγράφεται ως ένα ρηπιδοειδές δεμάτιο που ξεκινάει από μια ευρεία περιοχή του μετωπίου λοβού και κινείται βαθύτερα στο επίπεδο του ημιοειδούς κέντρου και του ακτινοτού στεφάνου για να καταλήξει στην κεφαλή και το σώμα του κερκοφόρου πυρήνα. Εξυπηρετεί τη συνδεσιμότητα αυτών εδώ των περιοχών που σε γενικά πλαίσια ανήκουν στον κοιλιακό και ραχιαίο προμετωπιό φλοιό, στον μετωπιό πόλο, αλλά και την κινητική και προκινητική χώρα και καταλήγει στην περιοχή εδώ της κεφαλής και του σώματος του κερκοφόρου πυρήνα. Εδώ είναι το δεμάτιο απομονωμένο από το υπόλοιπο ημισφαίριο. Με τι λειτουργία σχετίζεται αυτό το δεμάτιο? Με την έναρξη και την διακοπή των κινητικών αλληλουχιών, τόσο όσον αφορά την ομιλία, όσον αφορά και αμυγό στην κίνηση του σώματος, καθώς και με τη στάση και τη θέση του σώματος στο χώρο. Εδώ ένα άλλο δεμάτιο, το μετωπιαίο επίμηκες δεμάτιο, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την πρόστια συνέχιση του άνω επιμήκους δεματίου. Είναι ένα σύστημα ινών, το οποίο συνδέει περιοχές του προμετωπιαίου και του κινητικού προκινητικού φλοιού και ουσιαστικά συμμετέχει με αυτό το οποίο ονομάζουμε γνωσιακή επεξεργασία της κίνησης, δηλαδή το να ολοκληρώνει κανείς την κίνησή του με βάση πληροφορίες που προέρχονται από τη μνήμη, με βάση πληροφορίες που έχουν σχέση με την εμπειρία αλλά και με την ενδογενή αντίληψη του ατόμου και όχι με εξωτερικές πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τον βρεγματικό λοβό. Πολύ γρήγορα τα περνάω αυτά, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τα συνοψίσει έτσι σε μία παρουσίαση. Και θα τελειώσω με αυτό εδώ το δεμάτιο, το οποίο ονομάζεται φλοιοκαλυπτρικό δεμάτιο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δεμάτιο, το οποίο και πάλι ανήκει στο έξω πυραμιδικό σύστημα, το οποίο παρουσιάζει αυτή τη ρηπιδοειδή διαμόρφωση και κινείται προς τη μεσεγκεφαλική καλύπτρα, λαμβάνοντας ίνες από μια ευρεία πάλι περιοχή που περιλαμβάνει την επικουρική κινητική περιοχή, την κινητική περιοχή και τον σωματοαισθητικό φλοιό για να καταλήξει στην καλύπτρα του μεσεγκεφάλου. Και πάλι, όπως σε όλα τα δεμάτια, είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τη συσχετιστική ανατομία και να καταλάβει ότι όλη αυτή η περιοχή της λευκής ουσίας που ονομάζουμε ημιοειδές κέντρο και ακτινοτός στέφανος περιλαμβάνει πολλά επιμέρους δεμάτια. Εδώ με κόκκινο φαίνεται το φλοιοκαλυπτρικό δεμάτιο και η σχέση του με τα υπόλοιπα δεμάτια, την έσω κάψα, το φλοιοθαλαμικό δεμάτιο, το φλοιοκερκοφόρο δεμάτιο. Και να τελειώσω νομίζω, εντάξει δεν θα επιμείνω σε αυτά όλα, με τη μελέτη της συνδεσιμότητας αντίστοιχων δεματίων που είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί η λευκή ουσία και η παρασκευή της αφορά κατά κύριο λόγο τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Η μελέτη της λευκής ουσίας στην περιοχή του στελέχους και του μεσογκεφάλου είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δεν υπάρχει εκτενώς στη βιβλιογραφία. Και για να την προσεγγίσει κανείς θα πρέπει να εφαρμόσει διάφορα τεχνάσματα όπως αυτό που χρησιμοποίησαμε σε αυτή τη μελέτη. Τι κάναμε δηλαδή? Καταγράψαμε την περιοχή εισόδου του δεματίου στο μεσεγκέφαλο, όπου βλέπουμε πώς οι ίνες από τις διάφορες περιοχές καταλήγουν στο μεσεγκέφαλο. Και από εκεί και πέρα κάναμε μια δεύτερη ομάδα παρασκευών κάτω από το επίπεδο αυτό, όπου είδαμε πού καταλήγουν όλες αυτές οι ίνες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φτιάξαμε έναν πίνακα, ένα σύστημα επιπροβολής των ινών που μας δείχνει πώς οι ίνες έρχονται από μία περιοχή για να καταλήξουν σε μία άλλη περιοχή κάτω από το στέλεχος. Αυτό σας το δείχνω για να καταλάβετε ότι η ανατομία της λευκής ουσίας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη
και απαιτεί τελικά πολύ μεγάλη ενασχόληση, πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλη έτσι, αφοσίωση, θα έλεγε κανείς, για να μπορέσει να διεκπεραιωθεί σωστά. Αυτά θα πω εγώ σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Για να δώσω το λόγο στον Γιώργο Σκανδάλη.